Με για την άλλη. Αυτή που βρίσκουμε πολύ συχνά. Αυτή είναι ελληνική. Αυτή είναι ελληνική. Αυτή είναι μικρή. Αυτή είναι φετινή. Γεννηθείς φέτος. Αυτή είναι στο μέγεθος. Θα φτάσει μέχρι εκείνο. Θα φτάσει μέσα σε 30 χρόνια, θα φτάσει αυτό το μέγεθος. Μάλιστα. Τα μικρά κλέβουν και μεταφέρουν. Δεν είναι εύκολο. Για πάμε τώρα λίγο δίπλα, Χρήστο, μιας και ήρθες εδώ. Όπα. Τώρα έχουμε την Καμίλα, Πάμε Καμίλα. Στο χορευτικό μας. Ένα καμιλάκι είναι αυτό. Είναι μια Καμίλα. Μια Καμίλα όμορφη που μασάει φύλλα. Εδώ δεν μασάει φύλλα όμως, από ό,τι βλέπουμε πίνει γαλατάκι με τον πιπερό. Γιατί πίνει με τον πιπερό, Ζαν? Λοιπόν, αυτή είναι η βακτηριανή Καμίλα. Για να δείξουμε στους ακροατές η διαφορά μεταξύ την βακτηριανή και την αφρικανική. Η βακτηριανή έχει δύο καμπούρες. Βλέπετε αυτά εδώ. Ναι. Κάποια στιγμή όταν μεγαλώνει θα γεμίσουν και θα γίνει δηλαδή με τις δύο καμπούρες. Είναι η βακτηριανή. Εδώ που ανεβαίνει ανάμεσα. Είναι η ασιατική καμίλα. Λοιπόν, αυτή γιατί τη ταΐζουμε? Διότι γεννήθηκε από... ήταν η πρώτη γέννα μιας φιλικιάς που έχουμε εδώ και δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου η μάνα να τη μεγαλώσει. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο ή απλά συνέβη? Αυτό συμβαίνει και στη φύση. Δηλαδή, και σε άλλα ζώα, έτσι. Ναι, σε άλλα ζώα, σε πολλά ζώα. Δηλαδή, η πρώτη γέννα πολλές φορές αποβάλλουν λιγάκι αυτή την... Δεν τους αρέσει, ενοχλούνται στις θηλές. Και αυτό είναι κάτι που μας ανάγκασε λοιπόν να το ταΐσουμε και να του δώσουμε αυτό το... Το καμιλάκι αυτό πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι 1,5 μηνών. Α, 1,5 μηνών, ναι, πολύ μικρό. Πώς το λένε, δεν το έχουμε βαφτίσει? Δεν το έχουμε βαφτίσει.